Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Πώς είσαστε? Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους πολύ καλά. Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά. Και είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο RTV, στο αγαπημένο μας κανάλι. Με τα άλογα της καρδιάς μας, ναι, το παρέλειψα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα, για την ωραία επικοινωνία που έχετε μαζί μας και επίσης χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε αγαπήσει και αγκαλιάσει τόσο εμάς όσο και την εκπομπή μας. Λοιπόν, να σας δώσω τη μερούλα με ένα πιάφ. Ναι, ναι, έρχομαι. Γεια σας, φιλαράκια μας. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη στο RTV με τα άλογα της καρδιάς μας στις 10 η ώρα για να σας κρατήσουμε και να μας κρατήσετε μια υπέροχη συντροφιά. Να ευχαριστήσουμε, ξέχασες, την αγαπημένη μας Σοφία για τα χτενίσματά της. Ναι, Σοφία. Την λατρεύουμε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πάρα πολλά, οι ερωτήσεις σας ακόμα περισσότερες. Ο Χριστόφορος, η Αρτεμισία, η Πανωρέα, ο Ανδρέας, η Ελένη, η Κατερίνα, η Μάχη, ο Λευτέρης, η Σιμέλα, ο Γιώργος, η Πόπη από το Αγρίνιο, ο Μάκης, η Άννα, ο Δημήτρης, ο Πέτρος, ο Βαγγέλης, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Χρήστος, η Βάσο, ο Νίκος, η Αφροδίτη από Πάτρα, η Πινελόπη, ο Λογοθέτης, ο Αναστάσης, ο Νικηφόρος, ο Γιάννης, η Σοφία, ο Μινάς, ο Κώστας, η Όλγα από Άρτα, η Σούλα, η Ηλιάνα, ο Μάριος, ο Κοσμάς, ο Παύλος, η Πινελόπη, η Ροδάνθη, ο Παναγιώτης από Πρέβεζα, ο Σωτήρης, η Όλγα, ο Αλέξανδρος, η Μυρτώ, ο Χρήστος, ο Σπύρος, ο Γιώργος, η Καμελίνα, η Κατερίνα, ο Τάκης, ο Τριαντάφυλλος, ο Φώτης, ο Θωμάς από Ιωάννινα, ο Αριστίδης, ο Βάγκος, ο Γιάννης, η Γαριφαλιά, η Δημητρούλα, η Ματσούλα, η Πόπη, ο Θανάσης, ο Λάμπρος, ο Πάνος, η Πετρούλα, η Ρούλα, η Έλενα, η Σοφία, η Αλεξία, ο Αλέξανδρος από Ιγουμενίτσα, η Φωτεινή, ο κύριος Θανάσης, ο Ζήκος, η Βαγγελίτσα, η Φανή, ο Άρης, η Πηγή, η Ναταλία, η Αυρούλα, η Σωτηρούλα από Μεσολόγγι, η Φανίτσα, η κυρία Μελπομένη, ο κύριος Χρήστος από Έδεια. Φιλάκια πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σας. Και από Καρπενήσι, ο Νικηφόρος, ο Γρηγόρης, ο Αστέρης και η Μαλαματένια. Σας ευχαριστούμε, φιλαράκια μας, πάρα πολύ. Από εμάς και από όλο το κοντρόλ, έχουμε τις ευχαριστίες και την ζεστασιά που μας εκπέμπεται και σας εκπέμπουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με πολλά ευχάριστα θέματα. Και ευχάριστα και λίγο δύσκολα καμιά και φορά. Δύσκολα. Ναι, έχουμε γενικά αλλά πληθώρα θέματα. Αλλά θέλω να πω, Χριστίνα μου, αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του Πολυτεχνείου. Ναι. Ναι. Και σίγουρα η μέρα αυτή μας γεμίζει θλίψη, γιατί σκεφτόμαστε ότι πόσα παιδιά, πόσοι άνθρωποι πάλι δώσαν τη ζωή τους, χύσαν αίμα για την ελευθερία. Ναι. Γενικά και πρέπει να τη θυμόμαστε και να θυμηθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν ότι οι αγώνες τους δεν πήγαν χαμένοι. Να τον μνημονεύουμε αυτό και να το μαθαίνουν οι μικροί και να το θυμούνται οι μεγάλοι. Επειδή ο μεγάλος Γιάννης Ρίτσος έγραψε ένα τραγούδι, ένα ποίημα, και αυτό το ποίημα έχει μέσα για άλογα. Ωραία. Θα το αναφέρω. Τέλεια. Εκεί που έπεσε είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί. Σηκώθηκε όρθια η πεσμένη καγκελόπορτα, χιλιάδες άλογα. Λαός καβαλίκεψε. «Κομνηνέ», φωνάξαμε. Γύρισε και μας κοίταξε. Δεν φορούσε επίδεσμο, ούτε στεφάνι. Άσπρα άλογα, κόκκινα άλογα και μαύρα. Πιο μαύρα. Καλπασμός. Η ιστορία. Να προφτάσουμε.
Μεγάλος ποιητής, μεγάλος ποιητής. Μεγάλη μέρα, ναι. μεγάλη ένταση. Ναι, μεγάλα τα νοήματα, τουλάχιστον να μην έχουμε ευτράπελα. Ναι. Αυτό. Λοιπόν... Θα μας πας... Πού θέλετε να σας πάω. Είχαμε αφήσει ένα θεματάκι για τη λαμινίτιδα. Έχουμε πολλούς φίλους που ζητάνε πληροφορίες για αυτή την ύπουλη ασθένεια των αλόγων. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα θα μιλήσω όπως είχα ξεκινήσει, να μιλάω για την οπλή του αλόγου, να πούμε κάποια γενικά πράγματα και μετά θα συνεχίσω το κομμάτι της ενδονυχίτιδας ή λαμινίτιδα διαφορετικά. Λοιπόν, η οπλή των αλόγων, μία αξιοθαύμαστη φυσική κατασκευή. Ένα μεγάλο ποσοστό της ιατρικής του ύπου αφορά την ορθοπαιδική λόγω της κατασκευής του σώματος και της εργασίας που εκτελεί. Όλοι όσοι έχουμε σχέση με τα άλογα, σίγουρα κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με τη χολότητα. Μία αρκετά συχνή αιτία που αναζητεί κάποιος τη συνδρομή του κτηνιάτρου οπωσδήποτε. Ο λόγος για τον οποίο ένας ύπος χωλαίνει είναι πολλές φορές καλά κρυμμένος μέσα στην οπλή του, επομένως αξίζει να προχωρήσουμε σε μία αναλυτική μελέτη αυτού του αξιοθαύμαστου ανατομικού μορφώματος. Δεδομένης της σημασίας που έχει η οπλή του αλόγου, η μελέτη είναι μεγάλη και πολύ συγκεκριμένη. Συγγνώμη. Καταρχήν, στην κατηγορία των οπλιφόρων κατοικιδίων θηλαστικών, εκτός από τα υποειδή, ανήκουν τα μυρικαστικά αλλά και ο χείρος. Ωστόσο, τα υποειδή είναι μόνοπλα και ο πλήτος παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με αυτή των λοιπόν ειδών. Αναφορικά με το ανθρώπινο σώμα, η οπλή των υποειδών αντιστοιχεί με τον ήχη του τρίτου δακτύλου. Εξάλλου, δηλαδή, αν το πάμε ανατομικά, η οπλή των αλόγων, στο δικό μας το οστικό κομμάτι, αντιστοιχεί με το τρίτο νύχι του χεριού μας. Εξάλλου, το χαρακτηριστικό αυτό του ενός δακτύλου είναι αποτέλεσμα εξέλιξης πολλών χρόνων. Τα αρχαίγωνα υποειδή που εμφανίστηκαν στον πλανήτη κατά την Ιώκαινη εποχή, πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια, είχαν πολύ διαφορετικά άκρα. Ο Ιώιπος που έζησε 55 με 45 εκατομμύρια χρόνια πριν, ο Μεσόιπος 45 με 22 εκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά και ο Πλειόιπος 22 με 5,5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Περίπου πριν 5 εκατομμύρια χρόνια τα υποειδή γίνονται μόνοπλα. Μέχρι εκείνο το διάστημα, μέχρι δηλαδή πριν 5 εκατομμύρια χρόνια, ο Ιώιπος, ο Μεσόιπος αλλά και ο Πλειόιπος δεν ήταν μόνοπλα. Είχαν πολύ διαφορετικά τα πόδια τους. Ο Ιώιπος είχε τέσσερα δάκτυλα, τέσσερα άκρα δηλαδή στο νύχι του. Ο Μεσόιπος είχε τρία. Ο Πλειόιπος πάλι είχε τρία, αλλά τα δύο ήταν πιο μικρά συγκριτικά με το μεσαίο. Και από την εποχή που τα άλογα γίνονται μόνοπλα, είναι πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Η οπλή αποτελεί ένα κεράτινο προσάρτημα του δέρματος, το οποίο περιέχει και προφυλάσσει το απότερο τμήμα των δακτύλων, των πρόσθεων και των οπίσθιων άκρων. Η οπλή δέχεται όλο το βάρος του σώματος, τόσο κατά τη στάση, αλλά όσο και κατά την κίνηση του ζώου. Το σχήμα μοιάζει με κόλουρο κόνο, του οποίου ο άξονας κλείνει προς τα πίσω, έτσι ώστε να σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία 43 με 55 μοιρών. Πιο συγκεκριμένα, η γωνία μεταξύ των επικλινών τυχωμάτων της οπλής, το προσώπλιο δηλαδή, το μπροστινό τμήμα, αλλά και της επιφάνειας του πέλματος που ακουμπάει στο έδαφος, είναι μεταξύ 45 και 50 μοιρών στα πρόσθια άκρα, ενώ 50 με 55 μοίρες στα οπίσθια άκρα. Δηλαδή, οι οπλές των αλόγων, αν καθίσετε και τις παρατηρήσετε, είναι τελείως διαφορετικές στα μπροστινά άκρα και στα πίσω. Λοιπόν, τι υπάρχει όμως μέσα στην οπλή. Μέσα στην οπλή υπάρχει η τρίτη φάλαγγα, το σισαμοειδές οστό της τρίτης φάλαγγας, αλλά και το κάτω τριτομόριο της δεύτερης φάλαγγας. Η κάτω μεσοφαλαγγική διάρθρωση, η κατάφυση των τενόντων του πρόσθιου εκτείνοντος τις φάλαγγες
και του εντοβάθη καμπτήρα των φαλαγκών μειών, καθώς και η συνημμένη ορογόνη θύλακη, τα όργανα απορρόφησης των κρούσεων, δηλαδή η πλάγη, η χόνδρα της οπλής και το δακτυλικό υπόθεμα, και τέλος τα αγγεία και τα νεύρα των κλεισμένων μέσα στην οπλή μορίων. Στο σημείο αυτό πρέπει να σας δείξω μία ακτινογραφία για να καταλάβετε πώς είναι το πόδι. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αγαπημένο μου κοντρόλ, δώσε μου σε παρακαλώ το σχεδιάγραμμα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα του τι βρίσκεται μέσα στην οπλή και πώς είναι η οπλή μας. Η οπλή είναι από το σημείο αυτό που ενώνει, αρχίζει το κεράτινο τμήμα μετά το τρίχωμα του αλόγου, το οποίο λέγεται στεφάνι, και κατεβαίνει και περικλεί όλο αυτό το κομμάτι μέσα, μέσα στην οπλή, στο κεράτινο αυτό, στην κεράτινη αυτή στη βάδα. Λοιπόν, η πρώτη φάλαγγα είναι το οστό που ουσιαστικά κατεβαίνει κατά μήκος μετά τον καρπό του αλόγου. Είναι το μετακάρπι, το τέλος δηλαδή του μετακαρπίου. Εδώ είναι η πρώτη φάλαγγα. Η δεύτερη φάλαγγα είναι αυτό το κομμάτι που ενώνει, που ουσιαστικά βρίσκεται εκεί που τελειώνει το τελευταίο, να το πούμε διαφορετικά, εκεί που τελειώνει ο κυνήποδας και ξεκινάει η οπλή. Αυτό εδώ είναι η δεύτερη φάλαγγα. Η τρίτη φάλαγγα είναι αυτό το τελευταίο το κοκαλάκι που βρίσκεται μέσα στην οπλή. Το σισαμοειδές οστό είναι αυτό εδώ το μικρούλι το κοκαλάκι που βρίσκεται ουσιαστικά πίσω και κάτω, πίσω από την τρίτη φάλαγγα και κάτω από τη δεύτερη φάλαγγα. Λοιπόν, η σόλα της οπλής μας βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Η χελιδόνα είναι το σημείο αυτό το τριγωνικό που βλέπουμε από την κάτω μεριά της οπλής. Και οι τένοντες, έχει και από την πρόσθετα μεριά τένοντα και από την επίσθετα μεριά τένοντα. Δεν έχει μόνο από την πίσω μεριά τένοντας το άλογο. Έχει τον πρόσθετο τένοντα που είναι αυτός εδώ, που ουσιαστικά λειτουργεί για να μπορεί να κάμπτει το άλογο το πόδι του. Και υπάρχουν οι τρεις τένοντες. Υπάρχει ο εντοβάθη καμπτήρ τένοντας, ο οποίος πηγαίνει, κατεβαίνει πίσω από τον καρπό, φτάνει, ακουμπάει το σισαμοειδές και ουσιαστικά ευθύνεται για την κίνηση της τρίτης φάλαγγας. Υπάρχει ο επιπολάκης σισαμοειδής σύνδεσμος, ουσιαστικά είναι τενοντικός σύνδεσμος και αυτός, που ακουμπάει στην πρώτη φάλαγγα και στη δεύτερη και ευθύνεται για την κίνηση στο σημείο αυτό. Και είναι και ο άλλος ο τένοντας, ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο αυτό και ευθύνεται για την κάμψη αυτού εδώ της πρώτης φάλαγγας, δηλαδή αυτού του τμήματος. Υπάρχει ο μαλακός, πλάγιος μαλακός χόνδρος, ουσιαστικά είναι, αν μπορείτε να σκεφτείτε την οπλή από την κάτω όψη, θα σας δείξω και φωτογραφία από την κάτω όψη, είναι ουσιαστικά οι δύο βολβοί που βλέπετε στην οπλή του αλόγου. Αυτό εδώ είναι από την εσωτερική μεριά και αυτό εδώ είναι που ουσιαστικά λαμβάνει και παίρνει τις κρούσεις. Και όλους τους κραδασμούς. Ναι, τους κραδασμούς και τις κρούσεις. Εδώ το κομματάκι αυτό, είπαμε, λέγεται στεφάνι, έτσι. Είναι το σημείο που ενώνει το κεράτινο τμήμα της οπλής με το τρίχωμα του αλόγου. Λοιπόν, εδώ, αυτό εδώ το σημείο, είναι που, που προσβάλλεται από τη λαμινίτιδα, το οποίο θα το εξηγήσω στην πορεία. Το τείχωμα της οπλής, του νυχιού είναι αυτό, είναι το εξωτερικό, δηλαδή εξωτερική στιβάδα. Και αυτό εδώ είναι το προσώπλιο, αν μπορούμε να το δούμε από την προσθενή πλευρά. Όπως είναι, δηλαδή το νύχι δεν είναι αυτό που βλέπετε και μέσα, είναι έτσι. Ακριβώς, μέσα είναι έτσι. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή το νύχι και το άλογό μας, το τι το ταΐζουμε και πόσο προσέχουμε τις οπλές του. Όπως επίσης και πρέπει να γίνεται σωστό πετάλωμα, γιατί με το λάθος πετάλωμα μπορεί να αλλάξει όλη η δομή των φαλάγκων εδώ πέρα. Και όταν υπάρχει κάταγμα στο σισαμοειδές οστό, που μπορεί να το έχετε ακούσει, είναι αυτό εδώ το κοκαλάκι. Σπάει αυτό.
το οποίο δεν γίνεται ποτέ ανάταξη. Ναι, γιατί είναι τόσο μικρούλι και, λοιπόν, δεν, και είναι στο σημείο που είναι, δεν μπορεί να γίνει ανάταξη. Ναι, και όταν λέμε ότι το άλογο μας έχει ναυίκιουλαρ, σημαίνει ότι μπορεί να τα ακούσετε έτσι από κάποιον κτηνίατρο, έχει ναυίκιουλαρ, σημαίνει ότι έχει κάποιο κάταγμα στο σεσαμοειδέ σωστό. Αυτό, εδώ δηλαδή, στο σημείο αυτό έχει γίνει το κάταγμα. Λοιπόν, να επιστρέψω στο κείμενο. Κοντρόλ μου, δεν χρειάζομαι την εικόνα αυτή τη στιγμή, ωραία. Λοιπόν, όπως γίνεται φανερό, η οπλή περιβάλλει όργανα μεγάλης σπουδαιότητας, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο ενδιαφέρουσες χώρες, ουσιαστικά στην ορθοπαιδική άποψη, από ορθοπαιδικής άποψης. Η οπλή των ύπων είναι το ανατομικό εκείνο μόρφωμα που δέχεται τελικά, όπως είπαμε, το βάρος του σώματος του ζώου, αλλά και καλύτερα να ανταποκριθεί σε εξαιρετικά αυξημένες πιέσεις. Η οπλή αποτελείται από έξω προς τα μέσα, από την κεράτινη στιβάδα, τη βλαστική στιβάδα, το χώριο και το υποδερμάτιο πέταλο. Επομένως, οι στιβάδες του δέρματος συνεχίζονται και στην οπλή. Η βασική διαφορά είναι ότι στην οπλή η κεράτινη στιβάδα είναι υπέρμετρα ανεπτυγμένη και συντελεί στην προστατευτικό ρόλο που έχει η οπλή για τα μόρια που περικλείονται μέσα σε αυτή. Η κεράτινη στιβάδα της οπλής συγκροτείται επίσης από τρία μέρη: το τείχωμα, το πέλμα και τη χελιδόνα. Η κεράτινη στιβάδα του τείχωματος της οπλής αποτελείται από τρεις υποστιβάδες, την εξωτερική, τη μέση αλλά και την εσωτερική. Η τελευταία συγκροτείται από 600 περίπου παράλληλα κεράτινα πέταλα, καθένα από τα πρωτογενή αυτά πέταλα εμφανίζει και στις δύο επιφάνειες 50 έως 200 δεύτερο γενή πέταλα. Τα πρωτογενή πέταλα και τα δευτερογενή πετάλια συμπλέκονται με τα αντίστοιχα της κεράτινης στιβάδας του τειχώματος, ώστε η μεταξύ τους συναρμογή να είναι ισχυρότατη. Η κατάργηση της παραπάνω είναι σημαντική, της πολύ σημαντική συναρμογής, είναι η αρχή της παθογένειας της ενδονυχύτητας, μια αρκετά συχνή ορθοπαιδική παθολογική κατάσταση. Τα τειχώματα της οπλής. Το τείχωμα της οπλής αποτελεί τεραχαία μοίρα, δηλαδή αυτή που βλέπουμε όταν το άκρο στηρίζεται στο έδαφος. Παρουσιάζει μια εξωτερική και μια εσωτερική επιφάνεια, ενώ ένα άνω και ένα κάτω, χείλος και στα δύο άκρα. Η εξωτερική επιφάνεια είναι λίγα ευθύγραμμη από άνω προς τα κάτω και κυρτή από το ένα προς το άλλο πλάγιο. Το τμήμα που βρίσκεται δεξιά και αριστερά της μέσης γραμμής καλείται προσώπλιο και είναι στο πρόσθετο τμήμα. Το οπίσθιο άκρο των πλάγιων μυρών της εξωτερικής επιφάνειας καλείται πτέρνα. Αντίστοιχα, προς τις πτέρνες το τείχωμα ανακάμπτης της ράβδους. Η εσωτερική επιφάνεια εμφανίζει 600 περίπου παράλληλα πρωτογενή πετάλια, που όπως είδαμε αποτελούν την εσωτερική στιβάδα του τείχωματος της οπλής. Το άνω χείλος καλύπτεται εξωτερικά από μια λεπτή στιβάδα μαλακής κεράτινης ουσίας, το περιόπλιο. Εσωτερικά κυλαίνεται από δύο παράλληλες ημικυκλικές άβλακες, η άνω πολύ στενή με πάχος 2-3 μιλιμέτρ και ονομάζεται περιοπλική άβλακα, ενώ η κάτω, που είναι 3-4 φορές ευρύτερη από την προηγούμενη, είναι η στεφανιαία άβλακας. Το κάτω χείλος είναι παχύ και ενώνεται εσωτερικά με το έξω χείλος του πέλματος, αντίστοιχα προς τη λευκή ζώνη. Τα δύο άκρα ανακάμπτουν σε οξία γωνία από έξω προς τα έσα και αμέσως μετά προς τα εμπρός και σχηματίζουν τις πτέρνες. Στη συνέχεια επεκτείνονται στην κάτω επιφάνεια της οπλής, ανάμεσα στο πέλμα και τη χελιδόνα και αποτελούν την έσω και την έξω ράβδα. Το ύψος των ράβδων ελαττώνεται προοδευτικά από πίσω προς τα εμπρός και μηδενίζεται πριν αυτές προσεγγίσουν στην κορυφή της χελιδόνας. Οι επιφάνειες και τα χείλη της κάθε ράβδου αποτελούν τη συνέχεια των αντίστοιχων επιφανειών και χειλαίων του τειχώματος, των οποίων τη μορφή διατηρούν ακέραιοι. Η περιοπλική και η στεφανία άβλακα συγχωνεύονται τελείως πέρα από την πτέρνα. Το πάχος του τειχώματος είναι περίπου 1,5 σαντιμέτρ, μειώνεται όμως συνεχώς από το προσώπλιο προς τις πτέρνες, όπου δεν ξεπερνά το μισό εκατοστό. Αυτή ήταν λοιπόν η δομή του τειχώματος της οπλής και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την δομή του πέλματος αλλά και της χελιδόνας της οπλής. Το πέλμα βρίσκεται στην κάτω επιφάνεια της οπλής. Έχει σχήμα μινοειδούς θόλου, του οποίου η εσωτερική άνω επιφάνεια είναι κυρτή και διάτρητη και εξωτερικά, η κάτω δηλαδή, επιφάνεια κύλι.
Το περιφερειακό χείλος του πέλματος είναι κεφτό, ενώ τα λεπτοφυή οδοντώματα που συμπλέκονται με τα αντίστοιχα της εσωτερικής βαρυφής του κάτω χείλους του τυχώματος της οπλής. Υπάρχει λοιπόν μια στενή σύνδεση με το τύχωμα αυτό, στο ύψος μιας λευκής γραμμής, η οποία ονομάζεται λευκή ζώνη. Το χρώμα της οφείλεται στα υπόλευκα κεράτινα πετάλια της εσωτερικής επιφάνειας του τυχώματος. Το κεντρικό χείλος του πέλματος έχει σχήμα V, ανοιχτού προς τα πίσω και έρχεται σε επαφή με τις ράβδους και τη χελιδόνα. Τα ανωτέρα χείλη του πέλματος ενώνονται προς τα πίσω και σχηματίζουν τις γωνίες του πέλματος που εισχωρούν στις τέρνες του τυχώματος. Το πρόσθιο ημιμόριο του πέλματος αποτελεί το σώμα του πέλματος, ενώ το διασχηδές οπίσθιο ημιμόριο το έξω και το έσω σκέλος του πέλματος. Κατά την ανύψωση της οπλής του ύπου και την παρατήρηση της κάτω επιφάνειάς της, διακρίνουμε εκτός από το πέλμα και τη χελιδόνα. Εδώ διευκρινίζουμε ότι η κάτω επιφάνεια της οπλής ονομάζεται παλαμιαία όσον αφορά τα πρόσθια άκρα και πελματιαία επιφάνεια όσον αφορά τα οπίσθια άκρα. Η χελιδόνα εμφανίζει σφινοειδές σχήμα και προεξέχει στην παλαμιαία ή πελματιαία επιφάνεια της οπλής, όπου σφινώνεται ανάμεσα στις δύο ράβδους στη γωνιώδη εντομή που σχηματίζει το κεντρικό χείλος του πέλματος και παρουσιάζει δύο επιφάνειες, μία βάση και μία κορυφή. Η εσωτερική άνω επιφάνεια έρχεται σε επαφή με το δακτυλικό υπόθεμα, εμφανίζει κατά μήκος της μέσης γραμμής μια υψηλή, ιδιαίτερα προς τα πίσω ακρολοφία, την άκανθα της οπλής. Η άκανθα της χελιδόνος φαίνεται στην εξωτερική επιφάνεια του άβλακα και είναι η κεντρική άβλακα της χελιδόνας. Η εξωτερική κάτω επιφάνεια προεξέχει πάνω στην πελματιαία ή στην παλαμιαία επιφάνεια της οπλής και αγγίζει το έδαφος κατά τη στήριξη του άκρου σε αυτό. Εμφανίζει κατά μήκος της μέσης γραμμής, όπως προαναφερθήκαμε, την κεντρική άβλακα της χελιδόνας, η οποία αφορίζεται από τα πλάγια από δύο ακρολοφίες, το έσω και έξω σχέλος της χελιδόνας. Τα σκέλη της χελιδόνας συγκλίνουν προς το εμπρός στην κορυφή, ανάμεσα στο έσω και το έσω σκέλος, και την ομοπλάγια πτέρνα σχηματίζοντας έτσι δύο άβλακες, η έσω και η έξω, παρασφινοειδούς άβλακας. Η βάση της χελιδόνας στρέφεται προς τα πίσω και διαιρείται με την κεντρική άβλακα σε δύο μοίρες. Η κάθε μοίρα ενώνεται με τη συστοιχή πτέρνα και προεξέχει πάνω από αυτήν σαν ένα σφαιροειδές μαλακό όγκωμα που καλύπτεται από το περιόπλιο και καλείται βολβός της οπλής. Τέλος, η κορυφή της χελιδόνας φινώνεται στη γωνιώδη εντομή του κεντρικού χείλους του πέλματος και αποτελεί αμβλία προεξοχή που εκτείνεται λίγο μπροστά από το κέντρο της παλαμιαίας ή πελματιαίας επιφάνειας της οπλής. Στο εσωτερικό της οπλής, δηλαδή προς τα πάνω, η κορυφή της χελιδόνας αντιστοιχεί στην κάτω επιφάνεια του οστού της τρίτης φάλαγγας. Η χελιδόνα έχει πάχος 1 cm περίπου. Τα μέρη της προεξέχουν περισσότερο και μικρότερο πάχος στη λιπή έκτασή της, είναι μαλακή και ευπίεστη. Μάλιστα, η τελευταία ιδιότητά της την κάνει πολύ σημαντική κατά τη φάση της στήριξης του βάρους του αλόγου στο άκρο, όπου η χελιδόνα πιέζεται και διευρύνει την επιφάνειά της, της κάτω επιφάνειας της οπλής με το έδαφος. Δηλαδή, πατώντας το άλογο πάνω στη χελιδόνα, απλώνει αυτή, ανοίγει ώστε να πάρει ουσιαστικά το βάρος και τους κραδασμούς. Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην απορρόφηση των πιέσεων που δέχεται η οπλή. Στην απορρόφηση των κρούσεων συμμετέχουν επίσης και οι πλάγοι, οι χόντροι της οπλής, αλλά και το δακτυλικό υπόθεμα. Λοιπόν, εδώ θέλω να μου δώσει το αγαπημένο μου κοντρόλ την εικόνα και να τα εξηγήσουμε λίγο στους φίλους μας όλα αυτά που διαβάσαμε, που ακούσανε μόλις τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το κάτω μέρος της οπλής. Εδώ είναι το κάτω τείχωμα της οπλής. Εδώ είναι το σώμα του πέλματος. Εδώ και εδώ είναι τα σκέλη του πέλματος. Και εδώ, στο κομματάκι αυτό, είναι η λευκή γραμμή. Εδώ, στο σημείο αυτό, αλλά και στο σημείο αυτό, είναι η πτέρνα. Ενώ εδώ, το κομμάτι αυτό και αυτό, είναι η ράβδος που συνεχίζει από την πτέρνα. Εδώ το κομματάκι αυτό που μοιάζει σαν μια μικρή, σαν ένας μικρός άβλακας, είναι η κεντρική άβλακα της χελιδόνας. Ενώ εδώ είναι το έξω σκέλος της χελιδόνας. Εδώ, στο σημείο αυτό που καθαρίζουμε ουσιαστικά με την αγκύλη μας, είναι η έξω παρασφινοειδή άβλακα της χελιδόνας. Και εδώ, στο κομματάκι τούτο,
είναι η κορυφή της χελιδόνας. Ενώ τέλος, αυτά εδώ, είναι η βολβή της χελιδόνας. Μισό λεπτό πριν φύγεις. Ναι. Ένας φίλος μας έστειλε ένα μήνυμα μόλις τώρα και λέει ότι ο πεταλωτής του κάποια στιγμή, ο προηγούμενος πεταλωτής που είχε, κάποια στιγμή όταν τον έφερε για να πεταλώσει τα λογό του, πήρε τον τροχό και έκοψε όλη τη χελιδόνα με αποτέλεσμα ένα πέλμα να είναι ίσιο. Και όλο αυτό έδωσε στο άλογο όχι την ευχαρίστηση να περπατά, ούτε καν να κάθεται όρθιο. Ναι. Δεν έδωσε καν την ευχαρίστηση, του είπαμε σε εισαγωγικά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο πεταλωτής μας να έχει απόλυτη γνώση της... Του και καθάρισε της... όλη τη χελιδόνα. Δεν άφησε βολβό, δεν άφησε πέλμα. Πήρε τον τροχό και του κούτσανε το άλογο. Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ποιον βάζουμε να πεταλώσει το άλογο μας ή τα άλογα μας και να έχει πλήρη γνώση και της πεταλωτικής αλλά και της όλης και της οπλής και του συστήματος της οπλής. Δηλαδή να μην είναι απλά πεταλώνω, ξέρω. Να έχει πραγματική γνώση του πεταλώματος, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ολόκληρο σύστημα η οπλή. Είναι ολόκληρο εργοστάσιο, να το πω έτσι. Είναι σαν να βάλεις κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει και να του πεις βάλει την παραγωγή μπροστά. Σίγουρα δεν θα ξέρει τι θα κάνει και θα τα καταστρέψει. Ναι, γιατί κάπως έτσι είναι και το... Στα πόδια και ειδικά στις οπλές στηρίζεται το άλογο. Εγώ θα πω και το εξής. Έχετε το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητό σας θα το πάτε σε ένα συνεργείο, σε ένα διαπιστευμένο άνθρωπο για να σας το φτιάξει. Σωστά. Σωστά. Ανάλογα, πρέπει να χειριστείτε και το άλογό σας. Πρέπει να φέρετε άνθρωπο ο οποίος έχει πλήρη γνώση και πλήρη αντίληψη του πώς γίνεται το πετάλωμα και πώς γίνεται το σωστό πετάλωμα. Όχι απλά παίρνω καρφί, παίρνω πέταλο και πεταλώνω. Και μπορεί το ένα το πόδι να έχει άλλη κλίση, το άλλο το πόδι να έχει άλλη κλίση. Το ένα νύχι να είναι τεράστιο. Ναι, σαν φρατζολάκι από ψωμί και το άλλο στενό. Και όπως επίσης έχω δει και το τραγικό, να πεταλώνουν με ίδια πέταλα μπρος-πίσω πόδια. Τα πίσω έχουν άλλη δομή, άλλα πέταλα. Τα μπροστά έχουν άλλη δομή, άλλα πέταλα. Όχι βρήκαμε πέταλο και το φορέσαμε και ας πρέπει να γυρίσουμε ολόκληρη ολόκληρη την δομή της οπλής για να χωρέσει το πέταλο. Και είπες για την άσπρη γραμμή. Επειδή την άσπρη γραμμή δεν ξέρουν τι σημαίνει άσπρη γραμμή. Δώσε παρακαλώ και τι σημαίνει άσπρη γραμμή και ότι δεν πρέπει εκεί να χτυπάει καρφί. Ναι, η άσπρη γραμμή ουσιαστικά είναι, είναι το σημείο που εύκολα μπορεί να μολυνθεί και να τραβήξει βακτηρίδια. Και έτσι και τραβήξει βακτηρίδια, τότε έχουμε την νόσο της λευκής γραμμής, που ουσιαστικά τι συμβαίνει. Τρώγεται εσωτερικά η οπλή και ανοίγει. Δηλαδή αποχωρίζεται η κεράτινη στιβάδα από το υπόλοιπο νύχι. Δημιουργείται μέσα κενό και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε χαοτικά σημεία μέσα στην οπλή, που πέρα από το ότι μπορούν να φάνε ολόκληρη αυτά τα βακτηρίδια, επειδή είναι αναερόβια, τρώνε το εσωτερικό της οπλής και δημιουργούν, όπως σας είπα, αυτά τα κενά που κάνουν τα διάφορα κράκ και τα διάφορα σπασίματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χάσει ολόκληρη την οπλή του το άλογο. Αν μολυνθεί η λευκή γραμμή, μπορεί να χάσει την οπλή του, κυριολεκτικά. Και δεν αναγεννάται αυτή. Αναγεννάται πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, αναγεννάται, ναι, αλλά είναι, ναι, είναι πάρα είναι πολύ μεγάλο δύσκολο πρόβλημα. Όταν επίσης έχετε απετάλωτο συνήθως το άλογό σας, επειδή τρίβετε το όπως περπατάνε, είτε μέσα στο στάβλο, είτε μέσα στο box, οπουδήποτε, είτε μέσα στο στίβο, όταν είναι απετάλωτο, δημιουργούνται διάφορα ξεφλουδίσματα στην οπλή και βλέπουμε ότι κάνουν σαν να ξεφλουδίζεται το μπροστινό τμήμα, η άκρη δηλαδή, εκεί που τελειώνει το νύχι, σαν να ξεφλουδίζεται. Πάρτε κάποιο απολυμαντικό υγρό που υπάρχει στο εμπόριο, κατάλληλο για τα άλογα και σκληρυντικό που έχει μέσα και περάστε τα για να μην περνάνε ακριβώς τα βακτηρίδια αυτά και δημιουργούν κενά. Μπορεί αυτό να συμβεί όχι μόνο με βακτηρίδια, μπορεί να συμβεί ως εξής.
είτε να μπει κάποια πέτρα, είτε να μαζευτεί άμμος και χώμα. Βρωμιά. Αυτό όλο δημιουργεί κενά και αρχίζουν αυτά τα κενά να ουσιαστικά να μπαίνουν βρωμιές και να δημιουργούν βακτηρίδια, τα οποία, όπως σας είπα, είναι αναερόβια και αρχίζουν και τρέφονται και τρώνε μέσα το εσωτερικό της οπλής. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί όλο αυτό που σας είπα. Μπορεί να σας κάνει από απλή νόσηση της λευκής γραμμής μέχρι να χάσει όλο τον ήχη. Και είναι πολύ σοβαρό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό. Φτάσαμε και όλες σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε ένα μικρό διαφημιστικό, ναι. Φύγετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλειμματάκι. Μην φύγετε, σε λίγο πάλι είμαστε εδώ να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία πράγματα που σας λένε.